Ξέρεις γιατί ταλαιπωρείς μια ζωή με τα περιτά κιλά σου? Γιατί δεν βάζεις την απώλεια και τη διατήρηση του ιδανικού σου βάρους νούμερο ένα προτεραιότητά σου? Και δεν σου λέω να σου γίνει αιμονή. Αυτό που περνάς τώρα είναι χειρότερη αιμονή, που παλεύεις με το φαγητό, που τρως και μετά νιώθεις άσχημα και μετά ξανά τα ίδια. Το να το βάλεις προτεραιότητα σημαίνει απλά να οργανωθείς με το φαγητό σου και με το χρόνο σου, ώστε να προλαβαίνεις να γυμνάζεσαι και λίγο. Και μη μου πεις ότι δεν έχεις χρόνο. Αν το βάλεις προτεραιότητα, είμαι σίγουρη ότι θα τον δημιουργήσεις το χρόνο. Τα περιτά κιλά είναι πρόβλημα υγείας που επηρεάζει και τη δική σου ζωή, αλλά και τον γύρο σου. Γιατί κακά τα ψέματα, τα περιτά κιλά σίγουρα επηρεάζουν αρνητικά τη διάθεσή σου. Και αυτό όχι μόνο λόγω της εμφάνισης, αυτό είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι σε δυσκολεύουν να κάνεις πράγματα στην καθημερινότητά σου. Και αυτό σε κουράζει και σωματικά, αλλά και ψυχολογικά. Και όταν νιώθεις έτσι πεσμένη, επιμονή μου βάσεως, αντιδράς ανάλογα και στις διάφορες καθημερινές καταστάσεις και φέρεσαι ανάλογα και στους ανθρώπους γύρω σου. Η ζωή και η δική σου αλλά και των ανθρώπων γύρω σου θα γίνει καλύτερη αν χάσεις τα περιτά κιλά σου. Γι' αυτό δεν είναι εγωιστικό να το βάλεις νούμερο ένα προτεραιότητά σου. Θα είσαι πιο ευδιάθετη, θα έχεις περισσότερη αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση και όταν νιώθουμε έτσι αντιδράμε καλύτερα σε ό,τι μας συμβαίνει και η ζωή μας γίνεται πολύ καλύτερη. Όλα από μέσα μας ξεκινάνε. Και για να νιώθουμε καλά μέσα μας, πρέπει να νιώθει καλά το σώμα μας. Ναι, λοιπόν, η απώλεια και η διατήρηση του ιδανικού βάρους πρέπει να είναι νούμερο ένα προτεραιότητα και δεν είναι αιμονή και δεν είναι εγωιστικό. Και ξέρω ότι σου συμβαίνουν ένα σωρό πράγματα αυτή τη στιγμή που τα θεωρείς πολύ πιο σημαντικά από την ευεξία σου. Είμαι σίγουρη ότι θα πάνε όλα πολύ καλύτερα αν εσύ νιώθεις καλύτερα. Και θα είσαι καλό πρότυπο υγιές και για τα παιδιά σου. Άλλο μεγάλο θέμα κι αυτό. Αν σου άρεσε αυτό το βιντεάκι, μείνε μαζί μου για περισσότερα.